Εύχομαι, αδερφοί μου, καλήν, αγίαν, μεγάλην Τεσσαρακοστήν και να μας αξιώσει ο Θεός μας να φτάσουμε την ημέρα της Λαμπροφόρου Αναστάσεως. Διόσους νηστεύουν και το λάδι, να έχετε υπόψη ότι αύριο είναι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και λόγω της μεγάλης αυτής εορτής η Εκκλησία μας επιτρέπει το λάδι. Δι' αυτό όσοι νηστεύετε και το λάδι θα φάτε αύριο όπως το Σαββατοκυρίακο. Μόνο ένα Σάββατο, το Μέγα Σάββατο, νηστεύετε και δεν τρώγουμε λάδι. Μόνο ένα Σάββατο, όλο το χρόνο. Δι' αυτό με την βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου θα συνεχίσουμε την νηστεία μας, αλλά προπάντων εκείνο το οποίο θα τονίσω είναι η κατά την εκάστου δύναμη η νηστεία. Δηλαδή μη πεισματώσουμε σε ένα σημείο όταν έχουμε μια ασθένεια σωματική να πεισματώνουμε, να νηστεύουμε, διότι τούτο θα προκαλέσει αφενός μεν μέγα σκάνδαλο στο σπίτι, διότι δεν έχει ο σύζυγος τη δύναμη να τρέχει στους γιατρούς, και θα κάνουμε την νηστεία την οποία ζητεί ο Θεός. Η νηστεία που ζητεί ο Θεός είναι να κόψουμε τα ελαττώματά μας, και τι σε ωφελεί εάν δεν τρώγεις και δώσεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και το σώμα σου δια να καεί και να γίνει στάχτη, και όμως μέσα σου να έχεις τέτοιο μίσος εναντίον του αδερφού σου, να μην θέλεις ούτε να τον αντικρίσεις και εσύ να είσαι αναπαυμένος ότι κάνεις την νηστεία σου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, χρειάζεται διάκρισης, να διακρίνουμε, είναι αρετή μεγάλη αυτή. Και όταν διακρίνεις και έχεις πάντοτε τη σύνεση και την διάκριση, θα κατορθώνεις πάντοτε την πνευματική άνοδον, την οποία ο Θεός αναμένει από εμάς. Να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Εκείνο το οποίο με κάνει να λυπούμε είναι ότι μιλώ τα λόγια του Θεού, αλλά δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουμε. Ένα παράδειγμα. Ερχόμεθα εις το κήρυγμα την Κυριακή ημέρα, την οποία πάντοτε ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού. Ερχόμεθα εις τα κηρύγματα τα οποία γίνονται στον Άγιο Γιώργιο. Ακούσαμε τόσα και τόσα. Και ερχόμεθα την μεγάλη και καθαράν Δευτέρα, και όμως ξεκινούμε από εδώ και πηγαίνουμε και καθόμεθα και πίνουμε και χορεύουμε. Δηλαδή εάν τούτα τα πράγματα γίνονται από εκείνους οι οποίοι είναι εκτός του κηρύγματος, θα είχα μια δικαιολογία μέσα στη ψυχή μου. Αλλά όταν από εδώ στο κήρυγμα ακούμε τόσα, ακούμε κηρύγματα, ακούμε τους πνευματικούς μας να μας οδηγούν προς το θέλημα του Θεού και εμείς να λέγουμε αντίθετα, τούτο με λυπεί και λέγω, Θεέ μου, γιατί τόσο πείσμα μες τον άνθρωπο. Είπαμε ότι ο κόσμος αρέσκεται μέσα στους χορούς και στις διασκεδάσεις και στα ποτά
και στις αμαρτίες και στους καρναβάλους και εις ό,τι αηδία έχει ο διάβολος να επιδείξει. Εμείς όμως που ερχόμεθα εις το κήρυγμα, γιατί τα κάνουμε αυτά? Σας ετώνησα και σας είπα ότι όταν υπάρχει νηστεία πρέπει ποτό να μην βάλεις στο στόμα σου ως την ημέρα της Αναστάσεως, και ξεκινάς την πρώτη ημέρα της νηστείας και πίνεις και χορεύεις και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος: μη μέθες όταν λέγει μέθη, τι σημαίνει? Σημαίνει να πίνεις κρασί και να χορεύεις? Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος? Σε ποιον να απευθυνθώ? Να απευθυνθώ στις κολόνες που στέκουν και κρατούν την εκκλησία? Θα μιλήσουν κι αυτές για να πούν: μα ακούμε. Όταν εμείς τα πλάσματα του Θεού κάνουμε αυτά τα έργα τα οποία είναι αντίθετα προς την πνευματική μας πρόοδο, για ποιο σκοπό ερχόμεθα? Για να περάσουμε την ώρα μας? Αδερφοί μου, αν θέλουμε να μπούμε στον παράδεισο δεν μπαίνουμε έτσι. Αν δεν κάνουμε θυσίες και αν δεν αρνηθούμε τον κόσμο της αμαρτίας, δεν πρόκειται να δούμε Θεό. Ο Θεός είπε: ή θα είσαι με τον κόσμο, λέγει, ή θα είσαι μαζί μου. Δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δυο. Δεν μπορείς να λες: σήμερα είναι καθαρά Δευτέρα, ενώ σου χορεύουν όλοι να χορέψω κι εγώ, ενώ σου μεθούν όλοι να μεθύσω κι εγώ. Δικαίωμα του κάθε ενός να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να μοιάσεις με αυτό. Όταν λέγει ο Θεός: μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε, τι θέλει να πει? Να μην γίνεις όπως είναι οι άλλοι, λέγει, αν θέλεις να σου πω ότι είσαι παιδί μου και να μου λέγεις κι εσύ ότι είμαι πατέρας σου. Εμάς μας αρέσει να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Μα πώς θα πάρεις έπειτα αμοιβή από τον Θεό? Ο Απόστολος Παύλος λέγει: όλα μπορώ να τα κάνω, λέει. Δεν μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να αμαρτήσει? Ήταν εκτός του κόσμου? Δεν φορούσε η ψυχή του τούτο το σώμα, το υλικό, η δύνατο? Πάντα μία έξεστη, λέγει. Μπορώ όλα να τα κάνω, λέγει. Αλλά δεν μου συμφέρει να τα κάνω, διότι μόλις τα κάνω θα πάω στην κόλαση, λέει. Πόσο απλά πρέπει να σας τα πω για να τα καταλάβουμε? Άλλο περισσότερο από αυτήν την απλή γλώσσα δεν έχω άλλη να σας πω. Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα, και όπως είχαμε πει στο κήρυγμα μας την Κυριακή, είναι η μέρα κατά την οποία εξευλήθημε από τον παράδεισον. Βγήκαμε έξω από τον παράδεισο. Μας έδιωξε η αμαρτία. Ο Πανάγαθος Θεός που είναι από ψηλά και βλέπει τα παιδιά του μέσα στους δρόμους, όχι σε ένα τόπο, σε όλη την γη, και τα βλέπει να χορεύουν, να χοροπηδούν την ημέρα αυτήν. Πόση λύπη έχει ο Θεός μας? Λέγει: έφυγαν από κοντά μου και αυτοί χορεύουν. Αυτοί γυμνώνονται, αυτοί αμαρτάνουν. Έφυγαν από κοντά μου και αντί να κλαίουν να επιστρέψουν πίσω κοντά μου που κατέβηκα και σταυρώθηκα για αυτούς, παρά μόνο χορεύουν, ασχημονούν, μεθύουν. Πόσες κόρες έχασαν την τιμή τους εχθές την καθαρά Δευτέρα και την Κυριακή της Τυροφάγου και τις άλλες μέρες? Πόσες κόρες έχασαν την τιμή τους? Θεωρείται καθυστερημένο το πλάσμα που έχει τιμή σήμερα, που είναι παρθένο και αγνό. Είναι καθυστερημένος, λέγει αυτός. Είναι καθυστερημένη αυτή, λέγει. Είναι ανώμαλη, λέγει. Πού εφτάσαμε, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Τι ζητούμε έπειτα από το Θεό?
Δεν το είπε ο Θεός ότι θα γίνουν όλοι σάρκα, λέγει, όταν θα ξανάρθω, λέγει, να κρίνω τον κόσμο. Και έγινε ο κόσμος σάρκα. Δεν γνωρίζετε τον πόνο του πνευματικού. Δεν το γνωρίζετε. Δεν μπορείτε να εισέλθετε μες τον πόνο του πνευματικού. Ο πνευματικός πατέρας που γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Ξέρετε τι θα πει να περνούν 1000 άτομα για να βρεις ένα αγνό. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Πού καταντήσαμε? Οι γιατροί οι οποίοι εσπούδασαν την επιστήμη της ιατρικής, αυτή τη στιγμή, εάν πάει ένα πλάσμα αγνό και καθαρό κοντά του, θα το προτρέψει να πάει στην αμαρτία για να γίνει καλά. Πήγαινε, λέγει, να βρεις έναν ή μία, αναλόγως ποιος θα πέσει πάνω του, και τότε θα γίνεις καλά. Να πάμε στα σχολεία. Εκεί έτσι χειρότερα. Να πάμε στο στρατό. Οι μαρτυρίες τις οποίες έχω είναι φοβερές. Να έρχονται παιδιά από τα σύνορα, τα οποία υπηρέτησαν εκεί την πατρίδα, και να ομολογούν ότι όλα εκείνα τα παιδιά είναι μέσα στα ναρκωτικά, παρακαλώ. Ποιος θα φυλάξει την Ελλάδα? Ποιος? Τέτοια διάβρωση επέτυχαν οι Εβραίοι εναντίον της Ελλάδος. Και το φοβερότερο, όχι αυτή η διάβρωση, άλλη πιο φοβερά διάβρωση. Σήμερα προσπαθούν να φέρουν τους Τούρκους μέσα στην Ελλάδα. Όχι ανεπίσημα, επίσημα. Ποιος διαμαρτυρήθηκε? Όσοι γνωρίζουν και όσοι υπέφεραν, ξέρουν τι θα είπε Κωνσταντινούπολης και τι θα είπε κέντρο της Ορθοδοξίας. Πόσες εκκλησίες άφησαν οι Τούρκοι εκεί? Όλες τις κατεδάφησαν. Και έμεινε εκείνο το Πατριαρχείο και στέκεται, όχι γιατί το θέλουν να σταθεί, γιατί φοβούνται. Είδα, αλλιώς θα το κατέστρεφαν μέσα σε 24 ώρες. Και εμείς στην Ελλάδα χτίζουμε τσαμιά των Τούρκων. Προσέξτε να δείτε, και όλοι μας, όχι απλώς να θρηνήσουμε. Ολοφυρώμενοι να πέφτουμε χάμω. Την πληροφορία μας την έστειλε με γραπτόν κείμενον ένας αναγνώστης από τον Βόλον, όσα αναφέρει περί των δύο τζαμιών, τα είδεν, όπως γράφει η διεισόμαση, και τις πληροφορίες σύντρισαν από αυτόπτες μάρτυρες, γράφει λοιπόν γεμάτος απορία. Ενώ ο Ισλαμισμός, οι Τούρκοι, ως ανελαστική θρησκεία που είναι στην Τουρκία, ανεκμηδένισε τον Ελληνισμό δια της βίας. Πού είσαι, Ελλάδα, να υψώσεις το αναστημά σου? Υπήρχαν 10 Τούρκοι μες στην Κύπρο και πήγε και την κατέλαβε για να φυλάξει, λέγει, τους Τούρκους. Και εμείς είχαμε χιλιάδες μέσα στην Κωνσταντινούπολη και τους κατέσφαξαν οι Τούρκοι. Ποιος ξεσηκώθηκε να μιλήσει? Δεν μας ενδιαφέρει, είναι μακριά από εμάς. Επραγματοποίησε την αρμενική γενοκτονία. Ποιος μίλησε? Τώρα απεργάζεται να καταστρέψει και να αφανίσει τους Κούρδους. Ποιος ομίλησε? Στη Σαουδική Αραβία δεν επιτρέπεται ούτε ένα χριστιανικό ναό να εμφανίσουν οι Ορθόδοξοι. Στην Περσία εθανάτωσαν και αυτούς τους μετριοπαθέστερους μουσουλμάνους ο Χωμεϊνί, και δημιουργεί πλήστα προβλήματα στην Αίγυπτον, στην Αλγερία και αλλαχού. Υπάρχουν σήμερα αφελείς και άφρονες Έλληνες
που ευνοούν την Ισλαμική διείσδυση μέσα σε αυτή την Ορθόδοξη Χριστιανική μας Ελλάδα. Έτσι στα Τρίκαλα ο Δήμος, για να πάρει χρήματα από την ΕΟΚ, θυμηθείτε τι σας έλεγα, αν μπουν και έρθουν μέσα σε αυτόν τον τόπο οι Τούρκοι θα τουρκέψουν όλοι εδώ, ή το μαράκι τους ή τα χρήματα, αυτά τα δύο πράγματα. Και πού είσαι Ελλάδα πια? Για να πάρουν χρήματα, λέγει, σε κεντρικότατο σημείο της πόλεως εκενούργιωσεν ένα τσαμί το οποίο ήταν μέχρι χθες κατεστραμμένο και ερυπωμένο. Και το παράδειγμα τούτο, λέγει, το εμιμήθηκε ο Τύρναβος σε ένα άλλο τσαμί έξω της πόλεως του. Ο δε Δήμος του Βόλου οργάνωσε για το κοινό εορτή σε συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας των Περσών το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου του 1995 για να παρουσιαστεί παραδοσιακή περσική μουσική. Αν είναι δυνατόν, αδερφοί μου, αν είναι δυνατόν να φέρουμε τους Πέρσες, και ο Λεωνίδας επολέμησε άχρη θανάτου για να διώξει τους Πέρσες, και όλη η περσική πόλεμη στην Ελλάδα ήταν η φρικτότερη στην ιστορία του ελληνικού έθνους, που ξεκινούσαν να έρθουν να πάρουν αυτό τον τόπο. Και τώρα τους βάζουμε επισήμως για να μην λησμονήσουμε, λέγει, τη μουσική των Περσών. Και διερωτάται αυτός ο οποίος γεβάζει αυτά τα πράγματα. Έλειψε λοιπόν και λίγη λογική και εθνική ευαισθησία από αυτόν τον τόπο? Μη διανοηθείτε, γράφει το άρθρο, ο αρθρογράφος, ότι έχουμε μυσαλλοδοξία. Οι μουσουλμάνοι και όλες οι άλλες θρησκείες απολαμβάνουν στην Ελλάδα πλήρη ελευθερία. Το να ξεκαινουριώνουμε όμως ερυπωμένα τσαμιά όπου δεν υπάρχουν μουσουλμάνοι, μόνο και μόνο για να εισπράττουμε χρήματα, τη στιγμή μάλιστα που αυτά μας ενθυμίζουν την πλέον σκοτεινή περίοδο της ιστορίας μας και τους βιαίους εξισλαμισμούς στην χώρα μας, αυτό είναι σφόδρα αχαρακτήριστο. Πόσους μάρτυρες έκαναν οι Τουρκοί στην εκκλησία μας? Χιλιάδες είναι οι μάρτυρες που εμαρτύρησαν. Ναι, αδερφοί μου, αυτά είναι τα χάλια της σημερινής Ελλάδος. Και πού θα φτάσει αυτός ο τόπος? Αλλά ας επανέλθουμε για να δούμε έναν κόσμο ο οποίος μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς και αγαλιάσεως περίμενε να δει ένα τσαρουχάν με τα τσαρούχια, περίμενε να δει έναν άνθρωπον ο οποίος ήταν πιστός στον Θεό και ξεκίνησε από ένα χωριό που ελέγεται Κουτσοχώρι και έφτασε και ήκουσε το συνέδριο των δαιμόνων και ήκουσε ότι η βασιλοπούλα που έφερε το όνομα Ζωή ήταν έργο του διαβόλου και βρίσκεται τώρα μέσα εις τον θάνατον. Και ξεκίνησε ο πιστός αυτός άνθρωπος και έφτασε σε ένα χωριό το οποίο είχε ένα αγίασμα από το Χριστό μας και πήρε από εκείνο το αγίασμα και κατέβηκε εις το παλάτι του βασιλέως για να ραντήσει με αυτό τη βασιλοπούλα και να γίνει καλά. Και το έκανε. Και εκείνος ο κόσμος ευρισκόμενος μέσα στη θλίψη και των πόνων, γιατί ήταν κόσμος με βασιλιάδες ευσεβείς τότε, εκείνος ο κόσμος όταν ήκουσε ότι απέθανε η βασιλοπούλα έκλαιε και θρυνούσε. Και σε μια στιγμή όταν ήκουσε ότι η βασιλοπούλα έγινε καλά, ζητούσε να δουν τον γιατρό που την θεράπευσε.
γιατί όλοι οι γιατροί του παλαθιού, του βασιλικού παλατίου, δεν μπόρεσαν να προσφέρουν εις τη βασιλοπούλα ούτε ένα φάρμακο για να τη φέρουν στη ζωή. Και εμφανίζεται αυτός ο τσαρουχάς, αυτός ο χωριάτης, με την πίστη στον Θεό και με το ταγαράκι στον ώμο και με την κλίτσα στο χέρι, και μπαίνει στο παλάτι και δίδει από το Χριστονέρι, δηλαδή από το αγιασμένο εκείνο νερό, επάνω στη βασιλοπούλα, στο πρόσωπό της, και ανασταίνεται. Και τώρα όλος εκείνος ο κόσμος, μόλις σήκωσε ότι η βασιλοπούλα έγινε καλά, ζητούσαν επιμόνως να ειδούμε τον γιατρό, παρακαλούμε να δούμε τον γιατρό, φώναζαν. Ο βασιλιάς απευθύνθηκε τότε προς το στρατή, ο οποίος ήτου από το κουτσοχώρι, και του λέγει ή το επόμενο. Και απαντά ο στρατής: δεν ζητούνε με μεγαλειότατε, αλλά των ιατρών. Έτσι εφώναζε ο κόσμος. Ιατρός δε δεν είμαι εγώ, είναι ο Χριστός. Έτσι είπε ο στρατής στο βασιλιά. Βγες λοιπόν, του λέγει ο βασιλιάς, να το πεις τούτο εις τον λαόν που φωνάζει να δουν τον ιατρόν. Όχι, μεγαλειότατε, του λέγει, σε οικετεύω, μη με παρουσιάζετε εις τον λαόν, δεν πρέπει, φοβούμε. Ποιος είμαι εγώ να εμφανιστώ εις τον λαόν, μη, σε παρακαλώ, μεγαλειότατε. Μείνε λοιπόν, είπε ο βασιλεύς, και εξήλθεν εις τον εξώστην μετά της βασιλίσσης και της βασιλόπεδος, με τη βασίλισσα και με την κόρη του τη ζωή, η οποία αναισθήθηκε από τους νεκρούς που ευρίσκεται νεκρά επάνω εις το κρεβάτι της. Μόλις εμφανίστησαν, ο λαός εζητοκράβγαζεν φρενιτιωδός, έξαλλος δηλαδή, και ο βασιλεύς ευχαρίστησε τον λαόν και είπε: λαέ της πρωτευούσης αγαπητέ, τέκνα μου περιπόθητα. Έτσι μας λένε και εμάς οι δικοί μας. Δεν είναι τα ίδια που μας λένε? Τέκνα μου δεν μας λένε? Πού φτάσαμε, αδερφοί μου, αν είχαμε αρχηγούς όπως θέλει ο Θεός, τούτος ο τόπος θα ήταν ο πιο αγιασμένος τόπος της γης. Αλλά όλα τα θέλουν, μόνον τον Θεόν δεν θέλουν. Κοιτάξτε μέσα σε εκείνη τη βουλή να δείτε την εικόνα του Χριστού. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε και σε εκείνους τους αδερφούς μας, τους σέρβους που λιώνουν μέσα στη φωτιά και τον παρούτι και μέσα στα μαρτύρια από τους Τούρκους. Κοιτάξτε εκεί πως κάθεται εκείνος ο αρχηγός αυτού του έθνους με το δεσπότη στο πλευρό του. Ας πάει να μπει και μας ένας εκεί μέσα να δούμε πόσες ειρωνίες και πόσα γέλια ειρωνικά θα πούνε. Θεέ μου, βρισκόμεθα αλήθεια σε ορθόδοξο κράτος ή μήπως έφυγε αυτό? Σας ευχαριστώ από καρδίας δια του ενδιαφέρον σας, το οποίο εδείξατε και δεικνύετε για τη βασιλοπούλα μου, την οποία και ως θνίσκουσαν πεθαμένη την εκλάψατε, και ήδη η αθήσαν τώρα ενθουσιωδώς την φωνάζετε το όνομά της και την χαιρετίζετε. Είστε αυτές περιστάσεις φαίνεται η αγάπη. Αδερφέ μου, θέλει να δεις αν σε αγαπά κανείς. Μείνεσέ το ότι είσαι άρρωστος και τότε θα δεις αν σε αγαπά. Ας μάθει ότι ευρίσκεσαι πάνω στο κρεβάτι του πόνου και τότε θα δεις αν σε αγαπά. Ας μάθει ότι είσαι έτοιμος για εγχείρηση σοβαράν και τότε θα δεις αν σε αγαπά. Όλοι μας αγαπούν τη στιγμή που δίδουμε. Την στιγμή που θα πάρουμε δεν δίδει κανένας. Όταν δίδουμε όλοι είναι φίλοι μας.
όταν θα πάρουμε δεν έχουμε κανένα κοντά μας. Δεν έπαθε το ίδιο και ο άσωτος Υιός, ως που είχεν εκείνα τα χρήματα του πατέρα, είχεν φίλους και φιλενάδες και ξενυχτούσαν μέσα στα γλέγκια. Όταν όμως ήρθε η στιγμή και δεν είχε τίποτε, έφτασε και έτρωγε ξυλοκέρατα με τους χείρους. Αυτή είναι η ζωή του καθενός ανθρώπου. Στι αυτές περιστάσεις φαίνεται η αγάπη την οποία ο λαός έχει προς τους βασιλείς του και η θέση στην οποία έχουν εν την καρδία του λαού των. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι παιδιά μου, σας ευχαριστώ, είπε ο βασιλεύς εις όλων εκείνων των κόσμων που εφώναζαν από κάτω. Ζήτω ο βασιλεύς, εφώναξε και πάλι όλος εκείνος ο λαός. Ακολούθως όμως εζήτησε να δει τον ιατρόν, τον γιατρό. Τον γιατρό παρακαλούμε μεγαλειότατε, να δούμε τον γιατρό. Τότε η βασιλοπούλα τη διαταγή του πατρός της, η Σελθούσα έλαβεν εκ της χειρός τον στρατήν και τον έφερεν εις τον εξώστην. Πάνω εις τον εξώστην ξέρετε ποιοι ανεβαίνουν. Θυμηθείτε όταν βγαίνουν αυτοί που θέλουν την ψήφο σας τι γίνεται από κάτω. Γίνεται σεισμός. Και ο σεισμός, αν προσέξατε, είναι από ομάδες, οι οποίες δίδουν το σύνθημα και αμέσως ο λαός, αυτός ο λαός ο οποίος δεν έχει βούληση είναι πάνω του, δεν ξέρει τι γίνεται, αμέσως φωνάζουν. Αν φωνάξουν ένα σύνθημα, τους βλέπεις όλους και φωνάζουν, γιατί άρχισε ένα μπουλούκι. Αυτό το μπουλούκι είναι πληρωμένο, παρακαλώ. Μην νομίσετε ότι φωνάζουν εκεί έτσι και εκεί και ως έτυχε, τυχαία. Είναι πληρωμένοι εκεί. Και αυτά τα μπουλούκια είναι μέσα σε εκείνο το πλήθος και δίδουν το σύνθημα. Και αμέσως βλέπεις όλο τον λαό να φωνάζουν. Το ίδιο σύνθημα. Δεν έγινε το ίδιο με τον Χριστό μας. Το ίδιο αν έκαναν οι Εβραίοι. Είχαν πληρώσει και εκείνοι μπουλούκια μέσα σε εκείνο το πλήθος των όχλων. Και φώναζαν αμέσως μόλις είδαν τον Χριστό. Άρον, Άρον, σταύρωσεν αυτόν. Και αμέσως όλος ο λαός εφώναζε το ίδιο. Πού είναι αυτοί οι οποίοι ευεργετήθησαν επί 3 ολόκληρα χρόνια με την παρουσία του Χριστού μας? Δεν ετράφησαν και αυτοί με το μάνα του ουρανού, με εκείνον των θείων λόγων από το θεϊκό στόμα? Πού είναι τώρα? Δεν ετράφησαν μέσα στην έρημο που ήσαν πεινασμένοι? Δεν εθεράπευθησαν οι ασθενείς των? Δεν ελευθερώθησαν οι δαιμονισμένοι? Δεν είδαν το φως οι τυφλοί? Δεν εκαθαρίστησαν οι λεπροί? Δεν ανορθώθησαν οι παράλυτοι? Τώρα πού είναι όλοι αυτοί? Φωνάζουν Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Γιατί? Διότι αυτά τα μπουλούκια είναι που φωνάζουν. Αυτά δίδουν το σύνθημα. Και ο λαός, χωρίς να έχει πάνω του πρωτοβουλία, δεμένος από τη μύτη όπως είναι τώρα όταν βλέπουμε. Κοιτάξτε και μια στιγμή τους πιθήκους που περπατούν στους δρόμους. Τους είδατε? Είδατε πιθήκους? Γεμάτα καράβια βγαίνουν πίθηκοι και ορμούν μέσα στην Ελλάδα. Και αυτοί οι πίθηκοι βρίσκουν άλλους πιθήκους και γίνεται η Ελλάδα γεμάτη από πιθήκους. Πίθηκοι λοιπόν. Ο πίθηκος τι κάνει? Μιμείται. Άφησε ένα στα μαλλιά, τα άφησαν όλοι. Φόρεσε ένα σκουλαρί και τα φορέσαν όλοι. Πίνει ένα ναρκωτικά, πίνουν όλοι. Πάει ένα να πνιγεί, θα πάνε όλοι. Θα φορέσουν αύριο κουδούνια πάνω στο λαιμό, θα φορέσουν όλοι. Αυτός είναι τόσο λαός. Θεέ μου, δώσε ελευθερία στον κόσμο σου. Δώσε να καταλάβουμε ότι είμαι θα ελεύθερη. Σε μια στιγμή όταν εμφανίστηκε ο στρατής επάνω στον εξώστη, όπως κάνουν αυτοί οι πολιτικοί που χάνονται σε μια στιγμή και αρχίζουν από κάτω, χειροκροτήματα, σφυριγμούς, φωνές, αλλαλαγμούς, και εμφανίζεται και πάλι ο ηγέτης. Εμφανίζεται και πάλι για να αρχίσει τι? Θα. Και όλα αυτά τα θα εξαφανιστούν μόλις ανέβει επάνω στο θρόνο, πάνω στην καρέκλα. Τα είπα, τώρα δεν τα λέω. Υποσχέθηκα, τώρα παραβαίνω την υπόσχεσή μου. Αυτός είναι ο λαός, αδερφοί μου. Αυτός είναι, φώναξε ένας από εκεί, ακούστηκε μία φωνή. Μόνον τα ρούχα άλλαξεν, διότι ο στρατής
Τα τσαρούχια του τα έβγαλε ο βασιλιάς και του εφόρησε παπούτσια βασιλικά. Του άλλαξε και εκείνον το σχισμένο το πουκάμισο που φορούσε και εκείνη την την κάπα που έφερε επάνω του και εκείνο το ταγάρι και εκείνη την γλίτσα και τώρα είναι σύμβουλος του βασιλιά. Έλα Παναγιά μου, είπα, αυτό είναι θαύμα, μεγάλο θαύμα. Θαύμα αλήθεια βρε παιδιά, θαύμα είναι, είπε ένας άλλος. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε και αυτός τους έβαλε γυαλιά. Τι να σου κάνουν οι γιατροί, υπέλαβεν έτερος, μπορούν να γιατρέψουν όλες τις αρρώσκες και εκείνες που γιατρεύουνε τάχα τις γιατρεύουνε αμέσως. Με τις βδομάδες και με τους μήνες, είπε άλλος, και πάλι να δούμε, μόνο να παίρνουν χρήματα, τίποτε άλλο, και να έχουν μπροστά τους πειραματόζωα, είπε ένας άλλος. Αυτός τη στιγμή, είπε ο Γαλακτοπόλης, αυτός τη στιγμή αμέσως, λέγει, την εθεράπευσε. Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο, μπορεί να είναι... Θα είναι κανένας Άγιος, επρόσθεσε ένας έτερος και έκανε το θαύμα. Και εγώ αυτό λέγω, είπε ο Γαλακτοπόλης, πρέπει να είναι Άγιος. Ο Άγιος Τρίφωνας θα είναι, βρε παιδιά, είπε. Τέτοια ρούχα φορούσε και εκείνος. Ναι, αδερφοί μου, οι Άγιοι έτσι πήγαν στον Παράδεισο. Οι Άγιοι, οι κατά Χριστόν σαλοί, οι τρελοί κατά Χριστόν, επερνούσαν μες τους δρόμους ξυπόλοιτοι, έπεφταν εκεί που εκοιμόντουσαν οι σκύλοι. Πήγαινε ο Ανδρέας ο κατά Χριστόν σαλός και ήταν κρύο μες το χειμώνα και περπατούσε ξυπόλοιτος και σε μια στιγμή βλέπει ένα σκυλί που κοιμόταν μέσα σε μια γωνιά και πήγαινε εκεί κοντά του και του λέγει «Σκύλε», του λέγει «Σήκω να κοιμηθεί ο σκύλος». «Ναι αδερφοί μου, έτσι μπήκα στον Παράδεισον οι Άγιοι». «Τον ήξευρες», ρώτησε κάποιος με ειρωνία και με ειρωνικό γέλιο. «Μη παίζεις με τα Άγια», του λέγει αυτός ο Γαλακτοπόλης. «Δεν βλέπω και δεν βλέπεις την εικόνα του στην εκκλησία, λοιπόν μη γελάς», του λέγει. «Γελάς για τους Αγίους, ειρωνεύεσαι τους Αγίους». Ο Άγιος Τρίφωνας, είπε ο άλλος, γιατρεύε αμπέλια και περιβόλια. Ξέρετε αδερφοί μου ότι εις κάθε μία περίσταση, εις κάθε ένα περιστατικό της ζωής μας, η Εκκλησία έχει και μία ευχήνη δική. Ο Άγιος Τρίφωνας είναι για τα μπέλια, για τα περιβόλια, για τις αρρώσκες οι οποίες πιάνουν τα δέντρα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος καλεί τον ιερέα σήμερα να του κάνει έναν αγιασμό του Αγίου Τρίφωνος και να πάει να ραντήσει το βαμβάκι του ή τις ελιές του ή το αμπέλι του? Πηγαίνουν με τα φάρμακα και έχουν γίνει τώρα όλη η γη φαρμακεμένη, δηλητηριασμένη και πίνουμε από εκείνο το νερό που κατεβαίνει χάμω για να βγει έπειτα να έρθει να το πιούμε και πίνουμε δηλητηριασμένα τα πάντα. Μπορούν να κοιτάξουν αυτοί οι οποίοι κόπτονται για τα ζώα, μπορούν να κοιτάξουν ποια είναι η αφορμή που ψώφισαν όλα τα ζώα και όλα τα πουλιά και όλη η λαγή και όλες οι πέρδικες. Μπορούν να το δουν, δεν το βλέπουν. Μα σε κατηγόρησαν, λέγουν στην ΕΟΚ, ότι δεν αγαπούμε τους σκύλους. Αυτή ήταν η κατηγορία μας. Οι Έλληνες, λέγει, δεν αγαπούν τους σκύλους. Δεν ήρθαν να δουν ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν γεμάτα ψυγεία με τροφές τους σκύλους και που τους χτενίζουν στα κομμωτήρια. Δεν ήρθαν να δουν. Δεν ήρθαν να δουν ότι η Ελλάδα έγινε σκυλολατρεία και έγινε ειδωλολατρεία. Δεν τα γνωρίζουν αυτά. Κατηγόρησαν την Ελλάδα πως δεν αγαπά τους σκύλους. Καλά, αφού γιατρεύε τα άψυχα, δεν μπορεί τάχα να γιατρέψει και τους ανθρώπους με την ίδια δύναμη, είπε ένας άλλος.
άκουσε εκεί και ένα μόνο γιάτρεψε, είπε άλλος, γιάτρεψε και μια βασιλοπούλα που είχε δαιμόνιο και το έβγαλε σαν μαύρο σκύλο από μέσα. Τι σύμπτωση, είπε άλλος, και τότε βασιλοπούλα και τώρα βασιλοπούλα. Ο Άγιος Τρίφωνας εθεράπευσε μια βασιλοπούλα με τη χάρη του Θεού που ήταν δαιμονισμένη και φορούσε παντελόνια και έβαζε κοκκινάδια. Αυτήν τότε την εθεράπευσε ο Άγιος Τρίφωνας. Ήθε να θεραπεύσει και σήμερα αυτές που γυρίζουν στους δρόμους με μαύρα παντελόνια κολλητά επάνω τους σαν τους δαίμονας. Και να φωνάζουν οι δαίμονες εδώ, την έκανα, λέγει, όπως είμαι εγώ ο ίδιος, μαύρα από πάνω μέχρι κάτω. Αδερφοί μου, και θαρώ πως τη λέγανε και εκείνη ζωή, σύμπτωσης. Σύμπτωσης, αυτό πια δεν το ξέρω. Το συνεξάρι όμως γράφει για μια βασιλοπούλα. Βρε παιδιά, είπε ένας άλλος, όποιος θέλει ας είναι. Γιάτρεψε τη βασιλοπούλα, την έκανε καλά, αυτό φτάνει. Λοιπόν, ζήτω ο γιατρός της βασιλοπούλας. Ζήτω, ζήτω, εκράβγασε ενθουσιωδώς όλος εκείνος ο λαός. Ζήτω ο βασιλεύς, ζήτω η βασιλοπούλα, ζήτω η βασιλοπούλα, ζήτω ο γιατρός της βασιλοπούλας. Σωπάτε, σωπάτε, φώναξαν την ΕΣ, θέλει να μας μιλήσει. Να, να, μιλεί με τον βασιλέα. Κάνει το σταυρό του. Τι όμορφο σταυρό κάνουν και εμάς. Όταν βγουν εκεί, το πρώτο που θα κάνουν είναι να κάνουν το σταυρό τους. Το σημείο του σταυρού, να επικαλεστούν τον Θεό και μετά να απευθυνθούν σε αυτόν τον κόσμο που αλαλάζει από κάτω, από τον όχλο. Σωπάτε, λέγει, κάνει το σταυρό του. Ο Τσαρουχάς κάνει το σταυρό του. Και έγινε άκρα σιγή. Ο δε στρατής με τα συγκεκινημένης, αλλά η χειράς φωνής, είπε, σε ποιον, αδελφοί, φωνάζετε ζήτω? Στον βασιλέα να πίντησαν πολλοί, στη βασίλισσα, στη βασιλοπούλα και σε σένα το γιατρό της βασιλοπούλας. Στο βασιλέα και στη βασιλική οικογένεια καλά, είπε. Είναι δίκαιο και νόμιμο και θρησκευτικό χρέος. Τον βασιλέα τιμάται, λέγει η Αγία Γραφή, η θρησκεία μας. Και να υπακούεται εις τους βασιλείς, λέγει. Εις αυτούς που σας κυβερνούν δηλαδή. Όποιος κυβερνά είναι βασιλιάς. Μην πάει το μυαλό μας πουθενά αλλού και θα αρχίσετε τώρα και να λέτε, ξέρεις, τι ξέρεις? Όποιος κυβερνά είναι βασιλιάς, βασιλεύει, είναι πάνω από όλους, γι' αυτό ονομάζεται βασιλιάς. Αλλά πετάχτε σε μερικοί αγράμματοι αμαθείς και είπε ο ιερεύς ότι ο Θεός να φυλάει τον βασιλέα την στιγμή κατά την οποία κάνει την απόλυση. Και του είπα, γιατί μιλάς για τον βασιλιά? Ποιος είναι ο βασιλιάς, άνθρωπε του Θεού? Εφόσον είσαι ανίδιος, γιατί μιλάς? Βασιλιάς είναι όποιος κάθεται πάνω στον θρόνο και κυβερνά όλο ένα λαό. Αυτός είναι ο βασιλιάς. Εσύ το λες πρωθυπουργών και υπουργών και πρόεδρων, αλλά δεν είναι έτσι, βασιλιάς είναι. Το λοιπόν. Αλλά σε μένα ζήτω δεν πρέπει, γιατί δεν είμαι τίποτε, λέγει ο στρατής, τίποτε. Γιάτρεψα στη βασιλοπούλα, είπε ο λαός. Εγώ δεν την γιάτρεψα. Ο Χριστός την γιάτρεψε. Βλέπετε, υπάρχουν μερικοί γιατροί που όταν πας και μπαίνεις μέσα στο γιατρείο, λέγει, εγώ εθεράπευσα αυτόν, εγώ εθεράπευσα αυτόν, εγώ εθεράπευσα αυτόν, και μεταξύ αυτών εμφανίστηκε και ο Πιτ. Πώς το λένε το επώνυμο, το ξέρω. Αυτός, εγώ γιάτρεψα, λέγει, εγώ γιάτρεψα, εγώ γιάτρεψα, εγώ γιάτρεψα, εγώ γιάτρεψα. Ποιον γιάτρεψες, βρε, άνθρωπε του Θεού, να μην σου πω τίποτε άλλο. Άλλαξε το όνομά του για να λέγεται Πιτ. Τι σημαίνει Πιτ? Έχει κανέναν ιερέα που εβάφτησε με τέτοιο όνομα? Αλλά του το έδωκε ο διάολος. Γι' αυτό άλλαξε και το όνομά του.
Εγώ δεν την γιατρέψα την Βασιλοπούλα. Ο Χριστός την γιατρέψε. Αυτός είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων και στο όνομα αυτού γιατρεύτηκε η Βασιλοπούλα. Λένε πως είσαι ο Άγιος Τρίφωνας, είπαν μερικοί. Ήμαρτο Θεέ μου, ήμαρτον, είπε ο στρατής, διαμαρτυρώμενος. Ξέρετε, εις τον Απόστολον Παύλον, όταν τον εδάγκασεν το φίδι και το ετίναξεν, εφώναξεν ο λαός όλος ότι ήταν Θεός. Και διαμαρτυρήθηκεν και είπεν, όχι, δεν είμαι Θεός. Και τώρα αυτή τη στιγμή λέγουν εις τον στρατήν ότι είναι ο Άγιος Τρίφωνας. Είναι του διαβόλου τούτο που λέτε. Σας πείραξε ο διάβολος, τους είπε. Εγώ δεν είμαι τίποτε. Είμαι ένας αμαρτωλός. Τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει ο Θεός, εφώναξε ο λαός. Εγώ μόνος δεν παρεκάλεσα, αδερφοί μου, για τη Βασιλοπούλα. Παρακαλούσαν και ο βασιλιάς και η βασίλισσα και εσείς όλοι και η πολιτεία όλοι και μας σήκωσε ο Θεός. Όλοι τον παρακαλούσαμε, είπε ο λαός, αλλά μόνον εσέναν άκουσε ο Θεός. Και το ήξερες και εσύ που θα σε ακούσει. Σι είπες το πρωί στο Γαλατά, να τον, εδώ είναι. Πώς θα γίνει καλά η Βασιλοπούλα, και γίνηκε. Το αρνείσαι. Λοιπόν, αν δεν είσαι ο Άγιος Τρίφωνας, πάλι Άγιος είσαι, όσο κι αν κρύβεσαι. Λοιπόν, ζήτω, ζήτω ο γιατρός της Βασιλοπούλας, ζήτω ο Άγιος. Μη, αδερφή μου, σας παρακαλώ, μη. Δεν είμαι Άγιος όπως νομίζετε. Περιμένετε το τέλος μου και ύστερον τιμήστε με, γιατί τώρα με κολλάζετε με αυτές τις τιμές που μου κάνετε, αν τις δεχτώ. Ήθελα να παρακαλέσω θερμός, όταν πλησιάζετε τον ιερέα, ποτέ σας να μην ανοίγετε το στόμα σας να λέτε αυτή τη λέξη, διότι είναι κακό μεγάλο. Αν δεν προσέξει ο πνευματικός σας και ο λειτουργός του Θεού και τα δέχεται αυτά, τον βάλατε με τα παπούτσια στην κόλαση. Είναι κλωτσοκοπήματα για την κόλαση όταν λέτε μπροστά στον πνευματικό σας τέτοια λόγια. Αν τον αγαπάς τον πνευματικό σου, να τον αγαπάς μέσα σου, απ' έξω τίποτε. Ποτέ δεν θα ανοίξεις το στόμα σου να του λες «Είσαι Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Άγιος». Ποιος είναι ο Άγιος? Έχουμε κανέναν Άγιον εδώ? Είμαστε γεμάτοι μέσα σε ένα καζάνι και εγώ μεθα όλοι μέσα στις αμαρτίες μας. Ποιος είναι ο Άγιος? Αγίασε κανένας τούτο τον καιρό? Να αγιάζει τώρα σε αυτές τις μέρες κανένας? Όπως έχουμε φτάσει. Αδερφοί μου, οι Άγιοι και ζωντανοί τιμούνται και δοξάζονται. Όχι, περισσότεροι Άγιοι, για να μην τους πω όλοι, βριστήκανε, περιπεχτήκανε, βασανιστήκανε, φυλακιστήκανε, ξοριστήκανε, θανατωθήκανε και ύστερα τιμηθήκανε, είπε ο στρατής. Λοιπόν, πάψετε αυτές τις τιμές, γιατί δεν τις δέχομαι και δεν μπορώ να τις δεχτώ και να πάρω τιμή, και πρέπει μόνο στο Χριστό μας η τιμή και η δόξα. Ο Χριστός, σας είπα, γιατρέψε την Βασιλοπούλα. Ο Χριστός έκανε το θαύμα. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός μας έσωσε, αυτός μας σώζει. Αυτός μας δίδει τα αγαθά του, τα επίγεια και τα ουράνια. Αυτός κάνει τα θαύματα. Ότι καλό έγινε και γίνεται στον κόσμο του, το δικό του είναι. Και χωρίς αυτόν μήτε γίνει και μήτε κανένα καλό μπορεί να γίνει στον τον κόσμο. Να τα μάθουμε, αδερφοί μου, αυτά τα λόγια. Εκείνα που είπε ο ίδιος ο Θεός, χωρίς εμού δύναστε ποιήν ουδέν. Και όποιος κάνει το καλό, άλλο δεν είναι παρά όργανο του Θεού. Καθώς και εκείνος που κάνει το κακό, άλλο τίποτα δεν είναι παρά όργανο του Σατανά, είπε ο στρατής. Έκαμε σαν άνθρωπε το καλό, δόξαζε το Θεό που σε αξίωσε να το κάνεις, και άλλο τίποτα μην γυρεύεις σε αυτόν τον κόσμο. Έκαμε στο κακό, κλαίγε τη μοίρα σου δυστυχισμένη, γιατί έπεσες από τα νύχια του, έπεσες στα νύχια του Σατανά, του διαβόλου. Φτύσε τον Σατανά και φύγε από τα νύχια του αμέσως. Μη χάνεις τον καιρό, γιατί μπορεί να ξεψυχήσεις τα νύχια του και τότε θα σε πάρει στην κόλαση. Αχ, αλίμονον, καλύτερα μυριοταλέπορε άνθρωπε, να μην είχες γεννηθεί παρά να πάσεις στην κόλαση. Φύγε λοιπόν αμέσως, φύγε.
Με την βία δεν μπορεί, δεν έχει εξουσίαν ο διάβολος, και αν δεν έκαμες το θέλημά του, δεν έχει καμιά δύναμη να σε κρατήσει. Να μην αιτιόμεθα το διάβολο, αδερφοί μου. Ο διάβολος πάντοτε, όταν γαντζωθεί στην αδυναμία μας, τότε μας χτυπά. Όταν προσέξουμε ότι γίνει και κάτι μέσα στο σπίτι μας, να ξέρουμε ότι κάπου πιάστηκε ο διάβολος, κάπου πιάνεται, κάπου κραθιέται, να προσέξουμε να φύγει αυτή η αιτία, και φεύγει ο διάβολος αμέσως. Τη δύναμή του την έσπασε ο Χριστός επάνω στον Γολγοθά με τον Σταυρό. Τα νύχια του είναι κομμένα, λέγει ο στρατής, και πιάνει μεν το θύμα του, μα δεν μπορεί να το κρατήσει παρά με γέλασμα και απάτη και λογιών υποσχέσεις κατά την όρεξη που θα καταλάβει στον καθένα. Ο κατηραμένος αυτός τον Χριστόν ετόλμησε να πειράξει και να του υποσχεθεί τα βασίλεια του κόσμου αν πέσει και τον προσκυνήσει. Ακούτε τόλμη, αδελφοί μου? Μα ο Χριστός μας τον καταταρτάρωσεν με ένα ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Όταν έρχεται και μας βάζει όλες αυτές τις σκέψεις μέσα μας, τίποτε άλλο δεν θα πούμε. Ιησούς Χριστός νικά, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Και εσείς, αδελφοί μου, αυτό να κάνετε. Όταν έρχεται να σας πειράξει και να σας βάλει να κάνετε αμαρτία, αμέσως πες τα λόγια «ύπαγε ο πίσω μου σατανά». Να λέτε αυτά τα λόγια, και εκείνος φεύγει καταντροπιασμένος και καταφαρμακωμένος από το πείσμα και το κακό του, που δεν μπόρεσε να ούτε και δεν μπορεί να σας γελάσει και να σας πειράξει. Ήθελα να σας πω και άλλα, αδερφοί μου, αλλά έμειναν από κάτω και άκουαν το λόγιο του στρατή τώρα. Εκείνος όλος ο κόσμος εσιώπησε, δεν φώναζαν. Έγινε σιωπή μεγάλη. Πες μας, σε φώναξε ο λαός, πες μας κι άλλα. Σήμερα μόλις μας ακούσουν να πούμε μια λέξη, να αμέσως αρχίζουν. Να ο καλόγερος, να ο παπάς. Όταν πούμε κάτι για τον Χριστό μας, αμέσως να ο καθυστερημένος. Μα αυτά πιάνεσαι, λέγει. Μα αυτά ασχολείσαι. Με τι θέλει να ασχοληθώ? Να ασχοληθώ με αυτόν τον, το όνομά του εσείς το ξέρετε καλύτερα, που τον παρασημοφόρησαν προχθές, γιατί είναι ο καλύτερος τραγουδιστής όλου του κόσμου. Και αυτός έγραψε, παρακαλώ, «Συμπάθεια στον δαίμοναν», το τραγούδι που τραγουδιέται σήμερα από μικρούς και μεγάλους. Βαγγέλης, δεν ξέρω, από εκεί και πέρα βρέστε τον εσείς. Δουλειά δικιά σας. Αυτός έγραψε τούτο το τραγούδι, «Συμπάθεια στον δαίμονα», και το τραγουδούν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Είναι το τραγούδι της μόδας, «Συμπάθεια στον δαίμονα», και δαιμονίστησαν όλοι. Και αυτόν τον παρασημοφόρησαν, παρακαλώ. Και είναι το μεγαλύτερο πρόσωπο της Ελλάδος, λένε. Το μεγαλύτερο πρόσωπο της Ελλάδος. Μάλιστα. Αλλά θα τα μάθετε όλα αργότερα από βιβλίο που θα γίνει κατά διαταγή του πολυχρονεμένου βασιλέα μας. Σε εκείνο το βιβλίο θα μάθετε και γιατί αρρώστησε η Βασιλοπούλα, και πως αρρώστησε και γιατί είναι οι περισσότερες αρρώστιες στον κόσμο, και γιατί οι δυστυχίες όλα γίνονται κατά παραχώρηση του Θεού, και χωρίς την άδειά του τίποτε δεν γίνεται, επρόσθεσε ο στρατής. Και όταν προσέχουμε τον εαυτό μας και δεν κάνουμε αμαρτίες και αγαπούμε τον Θεό όχι με τα λόγια αλλά με τα έργα, και κάνουμε τα χρέη μας, δεν φοβούμαστε να πάθουμε κανένα κακό, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Μα κι αν τύχε καμιά φορά να πάθουμε καμιά δυστυχία, ο Θεός αυτή τη δυστυχία τη γερνά σε ευτυχία, όπως έγινε και γίνεται σε πολλούς. Χαίρετε λοιπόν, αδερφοί μου, και από σήμερα, από αυτή την ώρα, μετανοήστε όσοι έχετε αμαρτίες και φυλάξετε όσα σας είπα και όσα θα μάθετε από το βιβλίο που θα βγει σε λίγο από το βασιλιά. Χαίρετε, είπε ο στρατής, και πάλι εισήλθεν όπου προαυτού είχε εισέλθει ο βασιλεύς μετά της βασιλίσης και της βασιλοπούλας. Βρέσεις
είπε με τα θαυμασμού ο Παντοπόλης, αυτός είναι ο στρατής από το Κουτσοχώρι. Από τη φωνή του το γνώρισα. Τι θαύματα που γίνονται στον κόσμο. Ο στρατής από το Κουτσοχώρι, το γνωρίζω. Τι, ρώτησαν οι περίεργοι, το γνωρίζεις? Το γνωρίζω, λέει, πέρσι αγόρασα από αυτό λάδι, πετμέζι και σταφίδες. Είναι από το Κουτσοχώρι, άνθρωπος του Θεού, αλήθεια. Μα πάλι ποιος ήξερε πως κάνει τέτοια θαύματα? Αυτός έκαμε το θαύμα, είπε νετερός. Δεν άκουσες ποιος το έκαμε? Βέβαια ο Χριστός, αλλά με τέτοιους ανθρώπους κάνει τα θαύματα του ο Χριστός. Εμένα και σένα μας ακούει? Και εμάς ακούει ο Πανάγαθος και μεγαλοδύναμος, είπε ένας ιερεύς, όταν τον αγαπούμε και, του κάνουμε το θέλημά του, ο οποίος άκουε τη στιχομηθία. Σωστά, είπε ο Παντοπόλης, να έχω την ευχή σου, παπά μου. Τώρα όμως λέγομαι έτσι λόγια. Μόλις δούμε τον παπά, βγάζουμε το μαντίλι να το δέσουμε. Να τον δέσουμε. Δέσε τον παπά, δέσε το, λέγει γρήγορα. Είδες τον παπά, θα πάθεις κακό. Και όταν πάεις μέσα στο νοσοκομείο, μπαίνουν μπροστά. Μην και δει, μην τυχόν και δει ο άρρωστος τον παπά, γιατί θα φοβηθεί. Και φεύγει χωρίς εξομολόγηση, χωρίς την κοινωνία, για την κόλαση. Για την κόλαση. Διότι δεν εξομολογήθηκε. Διότι δεν εκοινώνησε. Διότι οι δικοί του δεν άφηκαν τον ιερέα να πλησιάσει τον άρρωστο. Ο ίδιος ήθελε, αλλά οι δικοί του δεν ήθελαν. Θεέ μου, μα έλα που δεν τον ακούμε και κάνουμε το θέλημα όχι του Θεού αλλά του διαβόλου. Όχι η αγιοσύνη σου. Εγώ τάχατες αποφασίζω πολλές φορές να μην πω ψέμα, να μην νοθέψω πράμα, να μην πουλήσω λειψό, να μην γράψω παραπάνω στο κατάστοιχο, να μην αδικήσω άνθρωπο. Μα πανάθεμα τον διάβολο με πλανεύει και κάνω το θέλημά του. Άμα εδώ χρήματα, τα βλέπεις αυτά, μου λέει μέσα στο νου μου, αυτά είναι το παν. Λοιπόν μάζευε, γιατί χωρίς αυτά μήτε υπόλοιψη έχεις, μήτε μπορείς να ζήσεις. Έτσι μου λέγει, παπά μου, του λέγει ο διάβολος, εξομολογείται μπροστά στον κόσμο. Δεν πειράζει να βάλεις το λάδι κομμάτι παμπακόλαδο μέσα, στο βούτυρο κομμάτι ζουμί από βρασμένες χαρούμπες, και σε κάθε πράγμα ό,τι ταιριάζει χωρίς να φαίνεται, και να ζυγίζεις λειψό από 20 έως 30 δράμια στην ΟΚΑ, και να γράφεις κομμάτι παραπάνω όταν πουλείς με πίστοση σε εκείνους που σε εμπιστεύονται. Όλα αυτά γίνονται, μη φοβάσαι. Έτσι μου λέγει ο διάβολος. Η καημένη συνείδησή μου μου λέει, μη κάνεις τέτοια πράγματα, είναι κρίμα. Και ο πονηρός από το άλλο μέρος μου λέγει, μην την ακούς αυτήν. Όποιος την ακούει μένει ξυπόλυτος και πεθαίνει από την πείνα. Άκουε εμένα. Η ζημία που σου λέγω εγώ να κάνεις τον καθένα είναι μικρή. Σένα όμως, σε σένα όμως η ωφέλεια είναι πολύ μεγάλη. Γιατί φασούλη, φασούλη γιομίζει το σακούλι. Έτσι μου λέγει ο διάβολος. Ναι αδερφοί μου, τούτα είναι πράγματα που γίνονται καθεκά στην ημέρα. Να προσέξουμε αυτά τα λόγια. Επειδή λοιπόν η ζημιά που γίνεται στον καθέναν είναι μικρή, δεν είναι αμαρτία, συνεχίζει ο διάβολος. Αμαρτία είναι όντας ζημιώσεις πολύ έναν άνθρωπον. Αυτά μου λέει ο καταραμένος και με πλανεύει. Και ξέρεις παπά μου, εξομολογείται μέσα στον κόσμο. Και αυτόν τον Άγιον άνθρωπον που μου πούλησε πράγμα πέρσι, τον γέλασα και στο ζύγι και στο λογαριασμό και στη μονέδα. Ο καημένος ο στρατής την έπαθε. Μα να ειδείς και τι έπαθα. Την ίδια μέρα το βράδυ αρρώστησε η γυναίκα μου και εξόδεψα τα μαλλοκέφαλά μου. Μα πάλι πού να το νιώσω, πού να βάλω γνώση. Μα τώρα που είδα αυτό το πράγμα και άκουσα και αυτά τα χρυσά λόγια από το στόμα του αυτού του ανθρώπου, όχι πια ψέμα. Δεν θα ξαναπώ ψέμα. Όχι πια αδικία. Θα λέγω του Χριστού τα λόγια. Είπα, γιο πίσω μου σατανά, δεν κάνω πια το λόγο σου, δεν κάνω το θέλημά σου.
Αυτή ήταν η εξομολόγηση του ανθρώπου εκείνου όταν είδε τον ιερέα μέσα στον κόσμο. «Και εγώ το ίδιο έκανα, παπά μου», λέγει ένας άλλος, ο Γαλακτοπόλης. «Νερό στο γάλα και κομμάτι κόλλα για να φαίνεται πηχτό και το πουλούσα για άδωλο και γύρευα και τιμή παραπάνω». Αυτά γίνονται, αδερφοί μου. Όποιος θέλει άδωλο γάλα, έλεγα, πρέπει να πληρώσει την αξία του. Και σήμερα ακόμη το πρωί πήγα, ο παλιάνθρωπος εγώ, στον άρρωστο, γάλα νοθεμένο. Μα από τώρα και εγώ λέω, πίσω μου έχω σατανά. «Εγώ σας πέρασα όλους», είπε ένας ιχθυοπόλης. «Τις πιο πολλές φορές πουλώ ψάρια βρώμικα και τα κάνω να φαίνονται λαχταριστά, κόκκινη μπογιά στα σπάραχνα και εδώ στο πουλήμα. Αν μπείτε στο ζύγιασμα, εκεί είναι άλλη τέχνη, η οκά 300 δράμια και βαριά βαριά. Μα τώρα όχι πια διαβολικές δουλειές. Αμ, όλοι μας είμαστε για κρέμασμα», είπε ένας κρεοπόλης. «Εγώ δεν κάνω το θηλυκό να φαίνεται αρσενικό προβατό». «Και το βουβαλίσω κρέας για βοδινό, όλα τα κάνω. Δεν ξέρω ποια δουλειά και ποια τέχνη δεν έχει την κατεργαριά της. Αλήθεια», είπε ο ράπτης. «Και εγώ πίσω δεν πέφτω στην εργασία μου. Φορεσιά δεν έκαμα χωρίς να κλέψω και κομμάτι ύφασμα. Μα τώρα και εγώ σε κάθε διαβόλου πείραξη θα λέγω, πίσω μου σε έχω σατανά». «Αμ, δεν μας διδάχνουν κι όλα, βρε παιδιά», είπε ένας υποδηματοποιός. «Ή κι αν μας διδάξουν αργά και πού, μας διδάχνουν άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτε και από εκείνα που λένε να με συμπαθάς, παπά μου. Αλλά έτσι είναι». «Δηλαδή υπάρχουν εκείνοι που δεν μιλούν καθόλου», λέγει στον παπά. «Και αν μπουν και τίποτε», λέγει, «από την άλλη μεριά δεν κάνουν τίποτε». «Έχεις δίκιο», είπε ο ιερεύς. «Λες την αλήθεια. Ιδέτε δύο λέξεις του ανθρώπου αυτού, τι καρπό έφεραν αμέσως. Γιατί? Διότι είναι άγιος άνθρωπος. Πρέπει βέβαια εκείνοι που θα διδάξουν, αυτοί πρώτα να γίνονται το παράδειγμα της διδασκαλίας των. Γιατί πιο καλά και πιο πολλά διδάσκουν. Όχι τα λόγια, αλλά το παράδειγμα. Αλλά, παιδιά μου, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν και άλλοι σαν τον άνθρωπο αυτόν. Λίγοι ίσως, αλλά υπάρχουν. Αλέως θα είμαι όλοι χαμένοι, μα ο Θεός να δώσει να είναι πολλοί τέτοιοι, για να είναι και ο καρπός της σωτηρίας πολλής και η δόξα του Θεού μεγάλη. Αμήν, είπαν όλοι και διελήθησαν. Και έτσι διαλυόμαστε κι εμείς, αδερφοί μου. Εν ειρήνη όμως να διαλυθούμε και να προέλθουμε. Εν ειρήνη ας προέλθουμε. Παράδειγμα, σύνθημα: «Η τόλμη του στρατή, η παρησία του στρατή στον κόσμο. Αυτός εκήρυξε το Χριστόν και είπε τα λόγια του Θεού». Αυτά να κάνουμε κι εμείς κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αρχόμενοι από το σπίτι μας, από την οικογένειά μας και έπειτα στο περιβάλλον μας. Αμήν. Ο καθήμενος εν δόξη επί θρόνου θεότητος εν εφέλη κούφη ήλθεν Ιησούς ο υπερθεός, τι ακυρατό παλάμι και διέσωσε τους κραυγάζοντας, δόξα Χριστέ τη δύναμη σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς εν φωνές ασμάτων πίστη, σιβόμεν πανυμνητέ χαίρε ποιον όρος και τετυρωμένον εν πνεύματι, χαίρε λιμνία και στάμνε μάνα φέρουσα το γλυκένον τα των νευσεβών αισθητήρια. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς η λαστήριον του κόσμου, χαίρε άχα
πάντε δεσποινά χαίρε κλίμαξ γήθεν πάντα σαν ύψωσα σαν χαρίτη χαίρε η γέφυρα όντως η μετάγουσα εκ θάνατου πάντας προς ζωήν του συμνούντας υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς ουρανών υψηλότερα χαίρε γης το θεμέλιον εν τη συνειδή αχραντέα κόπος βαστώσασα χαίρε κοχύλι πορφύραν θείαν βάψασα εξαιμάτων σου τον βασίλη των δυνάμεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νομοθέτη είτε κούσα αληθώς χαίρε δεσποινά των τας ανομίας πάντων δωρεά εξαλήφοντα ακατανόητον βάθος ύψος άρητον απειρόγαμε δις ημείς εθεώθημεν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν σε την πλέξασαν το κόσμο αγυρόπλοκων στεφανών ον υμνολογούμεν χαίρες οι παρθένε κραυγάζοντες το φυλακτήριον πάντων και χαρακώμα και κρατέωμα και ιερών καταφύγιον. Εξέστητα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου σιγά απειρόγαμε παρθένε έσχες εν μήτρα των επί πάντων θεών και τέτοκ κασαχρονων ιών πάση τη συμνούσισε σωτηρία βραβεύοντα. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς οδόν οικίσασα ζωής χαίρε πανάμωμε η κατακλυσμού της αμαρτίας σώσασα κόσμον χαίρε Θεόν νύμφε ακούσμα και λάλημα φρικτών χαίρε εν διέτοιμα του δεσπότου της κτήσεως. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς ισχύς και οχύρωμα ανθρώπων χαίρε άχραντε τότε αγιάσματος της δόξης νεκρός εις άβου νυμφών ολόφωτε χαίρε των αγγέλων καρμόνι χαίρε η βοήθεια των πιστός δεωμένων σου. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς
πυρήμορφον όχημα του λόγου χαίρε δεσποινά, έψυχε παρόδισε το ξύλον εν μέσω έχων ζωής των Κύριων, που ο γλυκασμός ζωπή πίστη τους μετέχοντας και φθορά υποκύψαντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρωνημένη σθένη σου πιστός αναβόμεν σοι, χαίρε πόλης του Παμβασιλέως, δεδοξασμένα και αξιακούστα, περί εις λελαλήντες σαφώς όρος αλατόμητον, χαίρε βόθωσα μέχρι τον. Χαίνιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευρύ χώρον σκήνομα του λόγου χαίρε άχραντε, κόκλος ή των θείων Μαργαρίτην, προαγαγούσα χαίρε πανθαύμαστε, πάντων προς Θεόν καταλλαγή των μακαριζόντων σε Θεοτό και εκάστοτε. Την Θείαν αυτήν και πόντιμον τελούνται σε ορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τας χείρας πρωτίσομεν τον εξαρτήστε χθέντα Θεόν δοξάζονται. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παστάς του λόγου αμόλυντε, αιτία της των πάντων Θεός αιώς, χαίρε πανάμωμε των προφητών περίχημα, χαίρε των Αποστόλων το εγκαλόπισμα. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, εξού υδρόσος απέσταξε λογμών πολυθεΐας ηλίσασα, όρθεν βόμεν σοι, χαίρε ο πόκος, ο ενδρόσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιδούσι χαίρε κραυγάζομεν λιμήν τιμήν γενού θαλατεύουσι και ορμητήριον εν το πελάγι των θλίψεων και των σκανδάλων πάντων του πολεμήτωρος. Χαίνιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαράς αιτία χαρίτωσον ημών των λογισμών του κραυγάζυνση, χαίρε ιαφλέκτος βάτος νεφέλη ολόφωτε
ή τους πιστούς απάρστος επισκιάζουσα. Τι περμάχω στρατηγώ τα Yeah.